Στην Αντιόχεια της Ανατολής, στα χρόνια του αυτοκράτορα Ουαλεριανού, ζούσαν ο ιερέας Σαπρίκιος και ένας φίλος του, ο Νικηφόρος. Ο Νικηφόρος είχε για πνευματικό οδηγό του τον ιερέα Σαπρίκιο. Όμως ο διάβολος μίσησε τη φιλία των δύο αυτών πνευματικών αδελφών. Κάποια συκοφαντία που έφτασε στα αυτιά του ιερέα Σαπρίκιου ήταν ικανή να διαλύσει το χριστιανικό του σύνδεσμο. Κύριος φταίχτης της συκοφαντίας θεωρήθηκε ο Νικηφόρος και γι' αυτό ο Σαπρίκιος τον μίσησε θανάσιμα. Πολλές φορές ο Νικηφόρος προσπάθησε να τον πλησιάσει, αλλά μάταια. Ο Σαπρίκιος δεν άκουγε κουβέντα και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο πείσμονε ο ιερέας. Τότε ξέσπασε στα μέρη της Ανατολής ένας τρομερός διωγμός σε βάρος των χριστιανών. Ανάμεσα στους χριστιανούς που έπιασαν ήταν και ο ιερέας Σαπρίκιος. Τον βασάνισαν για να αρνηθεί την πίστη του. Τον έφεραν μπροστά στο Χριστό είδωλο του Δία, μα εκείνος αρνήθηκε να θυσιάσει και τον έριξαν στη φυλακή, όπου συνέχισαν να τον βασανίζουν περισσότερο. Ο Νικηφόρος, βλέποντας τα μαρτύρια του ιερέα, με αρκετά χρήματα έπεισε τον φύλακα να τον αφήσει να μπει στο κελί της φυλακής για να ζητήσει συγχώρεση και πάλι από τον Σαπρίκιο. Κλαίγοντας ο Νικηφόρος τον παρακαλούσε, αλλά εκείνος δεν τον συγχωρούσε με τίποτα. Την άλλη μέρα, ο Δήμιος διάβαζε τη θανατική καταδίκη του ιερέα και ετοίμαζε το ξύφος του για να τον αποκεφαλίσει. Ανάμεσα στο πλήθος που είχε μαζευτεί ήταν και ο Νικηφόρος που φώναζε δυνατά στο Σαπρίκιο ζητώντας του συγχώρεση την τελευταία εκείνη στιγμή. Ο Σαπρίκιος και πάλι αρνιόταν. Αλλά ο Θεός που δεν θέλει τέτοιους μάρτυρες πήρε την χάρη του από τον Σαπρίκιο. Και ο Σαπρίκιος μπροστά στον Δήμιο αρνήθηκε ότι ήταν χριστιανός και θυσίασε στα είδωλα. Το πλήθος έμεινε στη θέση του παγωμένο. Ο Νικηφόρος σάστησε. Γύρισε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε έναν άγγελο έτοιμο να στεφανώσει έναν μάρτυρα. Μα όταν ο Σαπρίκιος αρνήθηκε τον Χριστό, το στεφάνι παρέμεινε εκεί, περιμένοντας κάποιον μάρτυρα καινούριο. Τότε ο Νικηφόρος πετάχτηκε από το πλήθος και φώναξε στον Δήμιο. «Ο Χριστός θέλει σήμερα έναν μάρτυρα. Είμαι χριστιανός. Εμπρός, τι περιμένεις. Αποκεφάλισέ με». Και έτσι, τη θέση του Σαπρίκιου που δεν συγχωρούσε, πήρε ο Άγιος Νικηφόρος και στεφανώθηκε εκείνος τον Στέφανο της Δόξας. Από το ασκητικό. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.